Ορέστη, αγαπημένη μου γε, ξέρω πως οι μέρες μου είναι μετρημένες και τρέμω που δεν βλέπω να άρχισε. Δεν είναι μόνο η λαχτάρα μου να σε δω έστω και για τελευταία φορά. Πιο πολύ είναι ο φόβος μου ότι μπορεί να έρθεις όταν θα είναι αργά πια. Ότι μπορεί να ακούσεις μόνο από τους άλλους πως έγιναν όσα έγιναν και ποτέ από εμένα. Όμως ποιος άλλος μπορεί να ξέρει για μένα πιο πολλά από εμένα την ίδια. Εγώ αναγκάστηκα να σκοτώσω. Πού είσαι, Ορέστη? Γιατί να σου τα γράφω αντί να σου τα λέω? Πρέπει όμως να τα γράψω και να βιαστώ μάλιστα. Μου απαγόρεψε να έχω γνώμη για έναν πόλεμο που τον πλήρωσα με την ηφηγένειά μου. Μα όσο πιο πολύ σου την απαγορεύουνε, τόσο πιο ανάγκη την έχεις. Άλλοτε δεν είχα γνώμη για τίποτα. Ο ίδιος με έκανε να έχω για όλα. Άκου λοιπόν κι άλλα για αυτόν τον ένδοξο τους πόλεμο. Τόση ήταν η στερία τους, πως και η φτωχολογιά του Άργους, η πιο δαρμένη και πεινασμένη στον κόσμο, οπλίστηκε πρώτη και καλύτερη και ξεφώνιζε μέρα νύχτα, στην Τρία, στην Τρία. Λες και τους χρωστούσαν οι Τροαδίτες όσα τους είχαν στερήσει οι Αργίτες. Για μένα όμως το πιο θλιβερό απ' όλα ήταν οι μανάδες από τη Σπάρτη που συνόδεψαν τα παιδιά τους ως εδώ με την ευχή. Ήταν η Επιτάς. Για ποιο λόγο νεκρά τα παιδιά τους παρά ετοιμένα? Για ποιον εχθρό? Πού τον είδαν τον εχθρό? Αν ήξερα τότε όσα ξέρω τώρα, θα έβγαινα να τους έλεγα: γυναίκες, ψάξτε τον εχθρό σας μέσα στη Σπάρτη. Εγώ τον βρήκα μέσα στις Μυκήνες. Εγώ, Ορέστη, δεν έβαλα ποτέ τίποτα πιο πάνω από τη ζωή των παιδιών μου. Να γιατί ως την τελευταία μου ανάσα δεν πρόκειται να χωρέσει το μυαλό μου τη θυσία της ηφηγένειας. Ούτε να του το συγχωρήσω ποτέ, κι ας είναι νεκρός και απόνεκρος.